Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία αγαπητού τηλεθεατές, τηλεθεάτρες του Αλφα. Έτσι, πρωί-πρωί αυτό το. Οι Εγγλέζοι το λένε crispy, εμείς το λέμε παγωμένο πρωί. Ναι, crispy είναι για τους Άγγλους. Για μας είναι παγωνιά. Παρόλο που μου κάνουν παρατήρηση ότι και εδώ είναι παγωνιά, βλέπω τον συνάδελφο να είναι με δύο κουβέρτες τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί το στούντιο είναι λίγο παγωμένο. Αλλά είναι και έξω παγωμένο. Βλέπω είναι ένας βαθμός Κελσίου τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Λευκοσία, στα χώρα θαλάσσας είναι στον πλην 0,1 βαθμό Κελσίου. Σε όλα τα παιδινά του εσωτερικού είναι γύρω στους 0. Πλην 0,5, 0, συν 0,3 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχει σημασία να αναφέρω ότι από την ισοϊψή των 600 μέτρων, δηλαδή από το ύψος Καπέδες, Ξυλιάτος, Λισσός, Μαλλιά, εκείνο το ύψος που διαχωρίζει τα ορεινά από τα ημιορεινά, οι θερμοκρασίες από εκεί και πάνω είναι αρνητικές. Μάλιστα. Είναι χαμηλότερες του μηδενός. Mm-hmm. Ενώ στην κλειστή ισοϊψή πέραν των 1100 μέτρων που χαρακτηρίζει τα ορεινά, είναι κάτω από πλην 5 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη τώρα είναι στην πλατεία Τρόδους, πλην 10 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως στον Όλυμπο τουλάχιστον κατά 2 βαθμούς Κελσίου, 3 πιο χαμηλή, γύρω στους 12-13. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές οι θερμοκρασίες τις οποίες αναφέρω τώρα και δεν είναι οι τελικές ελάχιστες, είναι οι θερμοκρασίες αυτής της στιγμής, οι τελικές ελάχιστες λαμβάνονται ως οι ελάχιστες θερμοκρασίες του διαστήματος από η ώρα 8 το βράδυ της ψες, μέχρι 8 το πρωί σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, η πιο χαμηλή που καταγράφηκε ποτέ για μήνα Ιανουάριο στην περιοχή του προδρόμου, εν πάση περιπτώσει, ήταν πλην 11 βαθμοί Κελσίου. Και αυτό ήταν το 1964. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Ναι, δεν είναι πολύ μακριά. Το 2015, ας πούμε, που είναι πρόσφατο, σχεδόν πρόσφατο, πλην 11 βαθμοί Κελσίου. Μάλιστα. Άρα το πλην 10 θα είναι η τρίτη ή η τέταρτη ψυχρή χρονιά, μιλώντας πάντα σε μήνα Δεκέμβρη, Ιανουάριο. Είναι λοιπόν μια ψυχρή αέρια μάζα η οποία επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σταδιακά αυτή θα αρχίσει να θερμαίνεται, έτσι, είτε λόγω της πίεσης που ασκούν τα υπερκείμενα στρώματα, είτε λόγω της μείωσης της βόρειας ροής του ανέμου. Λοιπόν, θα αρχίσει να θερμαίνεται. Η θερμοκρασία σήμερα 12 με 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 0 στα παράλια, στα ψηλότερα ορεινά. Δεν αναμένονται φαινόμενα. Σίγουρα πάνω από τα 1100 μέτρα θα επικρατεί παγετός, έτσι ώστε και σήμερα για μεγάλο μέρος της ημέρας να είναι οι θερμοκρασίες κάτω από το 0. Και απόψε η νύχτα θα είναι και αυτή κυρίως έθριος ο καιρός. Ψυχρή, όχι όμως τόσο όσο ύψες είναι η νύχτα. Μάλιστα. Θα έχει ήδη θερμανθεί κάπως η αέρια μάζα, βάση περιπτώσει δεν αναμένεται να είναι τόσο ψυχρή, με θερμοκρασίες 2 βαθμούς στο εσωτερικό, σες ήταν πρόγνωση για 0, έτσι, 2 βαθμούς απόψε, 4 με 6 στα παράλια και στους πλην 5 στα ψηλότερα ορεινά. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και το πρόβλημα θέρμανσης στα ψηλότερα ορεινά. Όταν εδώ και 2-3 ημέρες οι θερμοκρασίες είναι κάτω του μηδενός, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Θα πάμε να μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο και με τους κοινοτάρχες των ημιορεινών και των ορεινών χωριών, να δούμε τι λύσεις ψάχνουν και τι λύσεις έχουν. Βεβαίως είναι καλά μαθημένοι εκεί, αλλά θα ρωτήσουμε πώς πέρασαν και χθες το βράδυ. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, αυτό φαίνεται να συνεχίζει και να πηγαίνει και περιμένουμε και άλλο κύμα την ερχόμενη εβδομάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, Κατερίνα. Αύριο Παρασκευή είναι πιθανό να έχουμε λίγες μεμονωμένες βροχές, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Βροχές θα έχουμε και το Σάββατο με μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικεύει κάπως ο καιρός. Οι θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές για την εποχή. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει να μας επηρεάζει μια δεύτερη έτσι μεταφορά ψυχρής αέριας μάζας από τα Βαλκάνια. Ήδη αυτή θα αρχίσει να επηρεάζει τον ελλαδικό κορμό, τα Βαλκάνια από σήμερα και αύριο. Και εμείς την περιμένουμε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Φαίνεται, από ό,τι φαίνεται από τώρα, να είναι παρόμοια η κατάσταση με την κατάσταση της αέριας μάζας όπως αυτή διαγράφηκε χτες και ψες. Θα δούμε όμως,
γίνεται επικαιροποίηση όλων των δελτίων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Να αναμένουμε όμως ότι ναι, έχουμε και πίσω ακόμα ψυχρές ημέρες. Ψυχρές ημέρες οι οποίες θα φέρουν και βροχές ή θα είναι μόνο πολύ χαμηλές θερμοκρασίες? Να χρησιμοποιήσω τον όρο επανάληψη αυτού το οποίο ζήσαμε. Θα έχουμε ψηλότερες κανονικές θερμοκρασίες με βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονόπτωση και με το βόρειο ρεύμα του αέρα, όταν θα αρχίσει να μπαίνει η ψυχρή αέρια μάσα, χιονόπτωση στα ορεινά και χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε επανάληψη και την ερχόμενη εβδομάδα. Από έτσι. Ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδαμε και χθες ότι χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας σε αρκετές περιπτώσεις για τον κόσμο που θέλησε να πάει πάνω στο Τρόοδος για να περάσει όμορφα. Το αντιλαμβανόμαστε όσοι δεν έχουμε την ευκαιρία να είμαστε στα ημιωρινά και ορεινά. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αναφέρω, Κατερίνα, ότι η παγωποίηση στο οδόστρωμα ως αποτέλεσμα των χαμηλών θερμοκρασιών και της διαθέσιμης υγρασίας που υπάρχει, είτε από λιώσιμο του χιονιού, είτε από βροχή, είτε από οτιδήποτε, είναι εξαιρετικά δύσκολο φαινόμενο για την οδήγηση, καθώς μειώνει αυτό το οποίο στη φυσική ονομάζεται συντελεστής τριβής μεταξύ των ελαστικών του αυτοκινήτου και του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η πρόσφυση των ελαστικών να είναι πολύ πολύ περιορισμένη, άρα η ικανότητα πέδησης του αυτοκινήτου να μην είναι η αναμενόμενη. Άρα να πατήσει κάποιος τα φρένα και αντί να έχει τριβή και σταμάτημα, να έχει τριβή ολίσθησης. Ο τροχός να είναι κλειδωμένος και να ολισθαίνει πάνω στο παγωμένο οδόστρωμα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, χρειάζεται προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Εσείς, καλημέρα καλά. Και να πάμε να δούμε...